Είναι κοντά μας και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Αντωνόπουλος, εάν θέλει να τοποθετηθεί, ευχαρίστως. Όχι, εσείς είστε τώρα. Ναι. Θα δώσουμε ένα μικρόφωνο στο όρθιο. Καλημέρα σας. Όσοι δεν με ξέρετε, κατοικώ σε αυτή την πόλη 50 χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, είμαι εδώ. Αυτό που βλέπετε, αυτό που όλοι σας γνωρίζετε, αν κοιτάξετε ανατολικά, θα δείτε το καλάθι. Αυτή η κατασκευή, αυτές οι κατασκευές που θα γίνουν, 10 μέτρα όπως λέει το πλάνο, δεν θα το βλέπετε, θα είναι τυφλό. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο. Έτσι. Αυτή η πόλη έχει τον καθρέφτη της. Ο καθρέφτης της πόλης είναι αυτός. Με αυτό το κατασκεύασμα, οποιοδήποτε αναπτυξιακό κίνητρο γίνει, θα σκιάσει ή θα ραγίσει. Αν επιτρέψουμε εμείς οι πολίτες αυτός ο καθρέφτης να σκιαστεί και να ραγίσει, είμαστε άξιοι της τύχης μας. Εδώ σε αυτό το χώρο, πριν 60 χρόνια, έγινε προσπάθεια να γίνουν ναυπηγεία επί 7 ετίας. Αποτράπηκαν. Στην πορεία, αυτή η παραλία εδώ κρατήθηκε με νύχια και με δόντια. Θα μπορούσε αυτά τα κτίσματα και οι πολυκατοικίες να είχαν αποτραπεί. Θα ήταν απείρως ομορφότερο. Φτάσαμε εδώ. Αυτή η προσπάθεια τη θεωρώ αδιανόητη. Με προσβάλλει σαν πολίτη. Και μιλάει ένας πολίτης ο οποίος δεν είχε ποτέ καμία κομματική ταυτότητα, αφού κράζεται όσο δεν φαντάζεστε την γνώμη και την απόψη των πολιτών. Την καταθέτω κι εγώ και προτείνω μια επιτροπή όσο γίνεται πιο ακομμάτιστη, καταλαβαίνετε τι εννοώ, για να μπορεί να αγκαλιάσει όλη την πόλη πέρα από κομματικές και πέρα από άλλες ταυτότητες προσωποποιημένες. Νομίζω ότι αξίζει αυτή η προσπάθεια, τη χρωστάμε στον εαυτό μας, τη χρωστάμε στην πόλη, τη χρωστάμε στα παιδιά μας και σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κανελόπουλο. Ο κύριος Καραμπάτος, εάν θέλει να τοποθετηθεί, πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου και γνωστός ενεργός πολίτης. Γεια σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να διαφωνεί ότι όταν γίνονται κτίρια πάνω στην παραλία δεν είναι ούτε καλύτερο. Αυτό είναι δεδομένο, συμφωνούμε όλοι. Αυτό όμως που πρέπει να σας βάλω εγώ σαν προβληματισμό είναι το εξής. Υπάρχει αντίληψη ότι το λιμάνι της Καλαμάτας είναι των Καλαματιανών. Δεν είναι της Καλαμάτας. Το λιμάνι της Καλαμάτας, όπως και ο σιδηρόδρομος, όπως και το αεροδρόμιο, όπως και οι εθνικοί δρόμοι, γίνονται με χρήματα του ελληνικού λαού για να εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αν εμείς που δεχτήκαμε να φιλοξενήσουμε αυτό το λιμάνι, που μεγάλοι πολιτικοί το έφτιαξαν, Κουμουνδούρος, το τρένο ο Χαρέλαος Τρικούπης και ήρθαν άλλοι πολιτικοί που θέλουν να τα γκρεμίσουν αυτά. Αυτούς δεν θα τους γράψει ιστορία, θα τους μαυρίσει ιστορία. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς στο ενδιάμεσο. Το θέμα μας, κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι το λιμάνι της Καλαμάτας θα πρέπει να είναι κοντέινερ εδώ. Κανείς δεν το είπε αυτό. Αλλά το είπαν κάποιοι που θέλουν να απαξιώσουν τον ρόλο του λιμανιού. Υπάρχουν πόλεις στον κόσμο που το λιμάνι παράγει πλούτο. Υπάρχει ένα λιμάνι που εμποδίζει τη μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Αυτό το master plan τι κάνει. Μας οδηγεί κατευθείαν στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Και αυτό θα είναι τραγικό. Πηγαίνετε μια βόλτα στη Ρόδο να δείτε τι γίνεται. 4 μήνες γίνεται χαμός. Και μετά τι γίνεται. Νεκραίλα. Μονοκαλλιέργεια. Χρηματιστήριο του τουρισμού είναι η Ρόδος. Αλλά είναι καταστροφή για τους ντόπιους. Δεν υπάρχει κανείς ντόπιος εκεί. Έχουν φύγει όλοι οι μετανάστες. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Σχεδιάστηκε μια πόλη για να αντέχει μόνο τους πλούσιους. Κανείς δεν συζητάει πώς θα παραχθεί πλούτος, πώς θα βρεθούν θέσεις εργασίας, πώς θα δουλέψουν νέοι άνθρωποι που φεύγουν μετανάστες. Πώς θα δουλέψουν όλοι αυτοί. Και όλοι κλαίγονται εδώ μεταξύ. Τι κάνουμε με τους νέους μας που φεύγουν και δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ. Μα πώς θα βρουν δουλειά εδώ. Μόνο αν δουλέψουν σε καφετέρια, σε πιτσαρία ή σε εστιατόριο, σε τίποτα άλλο. Ή πώς νομίζουν ότι με τα B2B δεν δημιουργούνται θέσεις με τα B2B, δημιουργούνται μόνο εισοδηματίες. Και εκεί υπάρχει μια ευθύνη συνολική στο κομμάτι των μηχανικών, βέβαια. Αλλά και αυτή τη δουλειά σου κάνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει θέμα, και άλλο να κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι, το master plan αυτό είναι απαράδεκτο.
Όπως ακριβώς αντιδράτε για τον προλημένα, θα πρέπει να αντιδράσετε και για το ΩΜΕΓΑ ΙΟΤ. Τι σημαίνει ΩΜΕΓΑ ΙΟΤ? Σημαίνει ότι κάνουμε το λιμάνι πάρκινγκ. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Δεν έχουμε το δικαίωμα γιατί δεν είναι δικό μας το λιμάνι. Και θα πρέπει να σταθούμε ηθικά απέναντι σε αυτό. Μας παραχώρησαν ένα έργο υποδομής στρατηγικής σημασίας και εμείς θέλουμε να το κάνουμε πάρκινγκ. Και δεν μιλάει κανείς. Το φέρνουμε απ' έξω απ' έξω. Λέμε για το έξω, για εκείνο, για το άλλο κτλ. Δεν είναι έτσι. Οφείλουμε να σεβαστούμε τον εθνικό ρόλο του λιμανιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραμπάτο. Ο κύριος Πατσαρίνος έχει το λόγο από την Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Καλαμάτας. Νίκο, ο λόγος σε ένα. Καλύτερα σε αυτό, γιατί ακούγεται και τα δύο. Καλημέρα, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότησες. Δύο σκέψεις. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό το οποίο προτείνεται για τον προλημένα, και αναφέρομαι για τον προλημένα, είναι αντίθετο και με τον ευρύτερο σχεδιασμό της πόλης και τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της πόλης. Γιατί ο σχεδιασμός της πόλης το προβλέπει αμμώδη περιοχή, πράσινο. Και φυσικά αυτό που προτείνεται είναι αντίθετο και με τη λειτουργία της πόλης. Μια λειτουργία της πόλης που έχει τη δυναμική που ανέφεραν οι προηγούμενοι συνομιλητές. Η πρόταση, εκτός από αυτά που υπόθηκαν, φτάνει στο σημείο ακόμα και να βάζει μπάρα, περίφραξη, μεταξύ του όμορφου κτηρίου του Δήμου, του Οικαστικών και του περίπτερου. Μπαίνει μπάρα εκεί. Άρα ο στόχος είναι ο προλημένας να πάει για άλλες χρήσεις. Συμπληρωματικά λοιπόν σε όλα αυτά και καταλήγοντας, επειδή η Δημοτική Αρχή με την πρόταση όπως την πέρασε, αλλαγμένη λίγο, συνεχίζει να αντιφάσκει με αυτά τα σχέδια που προχωράει, όπως για τις 100 εξυπνότερες πόλεις και για την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής υπόθηκε πεζοδρόμηση Ναυαρίνου κλπ. Αντιφάσκει με αυτή την πρόταση που καταθέτει. Είναι σε δει, αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Και το βάρος πέφτει λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκινάει τώρα, από αυτή την ομάδα των δημοτών που πρέπει να γίνει κίνημα. Και το ζητούμενο είναι να καταθέσουν όλοι το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε αυτή τη δουλειά, ανεξαρτήτου παρατάξεων και κομμάτων. Προφανώς όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αλλά αν δεν το αγκαλιάσει αυτή η πόλη, δεν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το σχέδιο που είναι απαράδεκτο για το συμφέρον της πόλης, για το συμφέρον των δημοτών. Άρα απομένει σε όλους εμάς να κάνουμε το επόμενο βήμα, που είναι μια καλή συγκέντρωση, είτε στον τόπο του εγκλήματος, είτε στο κέντρο, να το δει αυτό η Επιτροπή μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες. Ευχαριστώ.